Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα πολύ ξεχωριστό unboxing. Είναι μια προσφορά του PC Lab Wind Gymnast. Τα παιδιά μου έδωσαν το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο της Keepout για να σας το ανοίξω. Είναι το πρώτο τελευταίο μοντέλο της σειράς. Το αμέσως επόμενο είναι ένα μηχανικό πληκτρολόγιο, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και θα επιδιώξω κάποια στιγμή να καταφέρω να το κάνω unboxing για σας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο της Keepout. Όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό setup. Προσπαθώ να δω λίγο αν θα ήταν όμορφο να κάνουμε ένα white box για να είναι πιο όμορφα τα unboxing. Ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να πάει καλά. Είναι και η πρώτη δοκιμαστική της κάμερας της καινούργιας που έχουμε. Αν και έχω ένα θέμα, ένα φόβο με τα auto zoom in και out, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το πληκτρολόγιο, να μην σας καθυστερώ, είναι αυτό εδώ. Το κουτάκι του δεν είναι τόσο ιδιαίτερο, είναι όλο μαύρο, είναι τεράστιο. Είναι πρακτικά γύρω στο 1 πλάσ μέτρα, δηλαδή αν βάλω το χέρι μου από δίπλα και δείτε, φαίνεται τεράστιο το κουτί μπροστά σε σχέση με το χέρι μου. Πιστέψτε μου, δεν έχω μικρά χέρια. Ανοίγει από εδώ επάνω με ένα χράτς και βλέπουμε τι έχει το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, εμφανίζεται μπροστά μας το πληκτρολόγιο. Είναι αρκετά ακριβούτσικο πληκτρολόγιο, είναι γύρω στα 50 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Αν και δεν είμαι σίγουρος, γιατί τα παιδιά ακόμα δεν μου έχουν δώσει ακριβή τιμή. Είναι φρέσκο, μόλις ήρθε. Έχουμε εδώ πάνω στο κουτί, βλέπουμε κάποια feature. Ένα feature είναι ότι κάνει lock το key, το οποίο το Windows key, για να μην κάνουμε alt tab κατά λάθος στα παιχνίδια και βγούμε στην έναρξη. Έχει ανταλλακτικά κουμπάκια για να αλλάξουμε τα βελάκια και το WASD. Έχει micro keys τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε εδώ πέρα. Έχει και 128 MB μνήμη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Οπότε μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 3 διαφορετικά προφίλ και έχει ενσωματωμένα media πλήκτρα. Από πίσω δεν θα σας το ανοίξω, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα αξιόλογο, γιατί έχει απλά ένα μαύρο κουτί, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο, βλέπουμε έμφαση στο εσωτερικό του. Το συγκεκριμένο είναι φωτιζόμενο, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε κιόλας. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το πως φαίνεται μέσα το πληκτρολόγιο, για να το βγάλω σιγά σιγά. Λοιπόν, το κακό είναι ότι είναι τεράστιο, πρέπει να δουλεύω σε πολύ περιορισμένο χώρο. Να σας το ανοίξω να το δείτε με προσοχή, να μην σκίσω τίποτα, γιατί αυτά θα πρέπει να τα επιστρέψω κάποια στιγμή πίσω. Λοιπόν, για εσάς όσοι θέλετε να το πάρετε, μη σας νοιάζει, σκίστε τα χαρτιά. Απλά εγώ πρέπει να είμαι παραπάνω προσεκτικός. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Όμως δεν θα μείνω σε αυτό κατευθείαν. Θα δούμε τι άλλο έχει το κουτάκι μέσα και σε 2 λεπτάκια θα επιστρέψουμε στο πληκτρολόγιο να σας πω τις εντυπώσεις μου. Λοιπόν, μέσα το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ανταλλακτικά για τα WSD. Προσωπικά τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά μου φαίνονται πάρα πολύ φθηνά. Δεν είναι τόσο ιδιαίτερα αξιόλογα. Βασικά, ναι, απλό πλαστικό. Και έχει και ένα key remover για να βγάζουμε τα πλήκτρα. Το συγκεκριμένο δεν είναι μηχανικό. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο είναι καθαρά μεμβράνης. Το επόμενο μοντέλο είναι μηχανικό, αν δεν απατώμε. Και αμέσως μετά έχουμε το manual, να πάρω και το κουτί, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το manual, το οποίο μας λέει πώς να ρυθμίσουμε σε διάφορες γλώσσες τα macro keys μας. Αρκετά χρήσιμο, νομίζω αξίζει να το ρίξετε μια ματιά. Και μέσα έχουμε ένα συντάκι με τους driver της Keepout για το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, γιατί έχει πάρα πολλά μάκρος να ρυθμίσουμε. Και επίσης θα δούμε 2 πληκτρολόγια φωσφορεσία Keepout. Και ας περάσουμε στο πληκτρολόγιο αυτό καθ' αυτό. Το καλώδιο του είναι αρκετά μακρύ, είναι πάνω από 1 μέτρο, 1,8 αν δεν κάνω λάθος. Να σας το δείξω. Αν και θα το περίμενα ακόμα πιο μακρύ. Λοιπόν, τι πάμε στο πληκτρολόγιο αυτό καθεαυτό. Το πληκτρολόγιο μας, παιδιά,
Καταρχήν, πρώτα απ' όλα μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολύ όμορφο σχεδιασμό. Έχει πάρα πολύ ωραία υφή. Είναι μάτι η υφή του. Δεν κρατάει δακτυλικά αποτυπώματα. Λοιπόν. Αν και μπορώ να καταλάβω ότι είναι επιρρεπής στην υγρασία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση στα πλήκτρα. Τα συγκεκριμένα πλήκτρα έχουν πάρα πολύ όμορφη αίσθηση. Βλέπουμε εδώ το λογότυπο της Keep Out. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα αρκετά μεγάλο Enter. Το Shift του εντάξει είναι καλούτσικο, μεγάλο Backspace, πιο μεγάλο Shift εδώ πέρα. Σε αυτή την πλευρά βλέπουμε όλα τα micro keys μας, τα macro keys μας, τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε. Επίσης βλέπουμε εδώ πάνω άλλα τρία button, τα οποία είναι πώς ρυθμίζουμε τα macro keys μας, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τρία διαφορετικά προφίλ με διάφορα setups για το καθένα. Είναι αρκετά εύκολο. Επίσης πάνω βλέπουμε με αυτό εδώ είναι μεσουριστικά, ανοίγει, έχει κάτι με την οθόνη. Εδώ πέρα βλέπουμε mail, ανοίγει προφανώς μια εφαρμογή για το mail, η οποία ρυθμίζεται πλήρως μέσα από την εφαρμογή, στο home μας. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τα media buttons. Έχουμε play, pause, έχουμε forward και backward, να ψηλώνουμε τη φωνή, να χαμηλώνουμε τη φωνή, καθόλου φωνή. Επίσης, τι άλλο βλέπουμε. Έχουμε το ίδιο πράγμα, έχει και FN πλήκτρο που μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα F2, F3, F4. Αν και το θεωρώ περίτω από τη στιγμή που έχουμε keys, συντομεύσεις για multimedia εφαρμογές, το θεωρώ περίτω να υπάρχει και στα F4, αλλά μας δίνει και αυτή την επιλογή. Δηλαδή με FN και F2 μπορούμε να κάνουμε forward, με FN και F1 μπορούμε να κάνουμε backward, με F5 και FN μπορούμε να κάνουμε play pause, stop με το FX και πάει ως εξής. Τι άλλο, έχουμε επίσης εδώ πέρα διάφορα modes τα οποία βλέπουμε, αλλά νομίζω το highlight του συγκεκριμένου παιδιά δεν είναι ούτε ποιότητα κατασκευής. Καταρχήν γύρω γύρω βλέπουμε εδώ πέρα κάποια πράσινα πλαστικά, τα οποία μοιάζουν, να σας πω την αλήθεια, με φανάρια αυτοκινήτου, δεξιά αριστερά. Το πίσω μέρος δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Αν και να σας πω την αλήθεια, είναι αρκετά συμπαγές. Έχουμε δύο θέσεων με ανοιχτά και κλειστά ποδαράκια για να το τοποθετούμε. Λοιπόν, αρκετά συμπαγές, δηλαδή δεν κάπτεται το πληκτρολόγιο, δεν στριβεί, είναι αρκετά βαρύ. Για τα λεφτά του, νομίζω είναι αρκετά αξιοπρεπές. Να πάμε τώρα να το συνδέσουμε, να δούμε τι θα γίνει και πώς θα είναι φωτιζόμενο το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Αισθάνομαι σαν να πάω να το βάλω, να πάω να βάλω δέντρο στην πρίζα, έρχονται και τα Χριστούγεννα. Για να δούμε. Ορίστε. Αυτό που βλέπουμε ότι φωτίστηκε όλο το πληκτρολόγιο με πράσινο χρώμα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα το λογότυπο της Keep Out. Οι πράσινες υποδοχές που σας έδειξα πριν, τα πράσινα πλαστικά, φωτίστηκαν με όμορφο πράσινο χρώμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αν το δείτε από κοντά. Γενικά θυμίζει. Έχει το γούστο του, η αλήθεια είναι. Τα γράμματα βλέπουμε ότι φωτίζονται και αυτά. Επίσης, κάτι που δεν είχα προσέξει, είδατε με τα φώτα αλλάζει, ότι έχουμε WSD και με βαλέκια ταυτόχρονα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε και να ξεχωρίζετε τι γίνεται. Έχουμε εδώ πέρα τα μόνα που δεν φωτίζονται, αν και θα ήθελα η αλήθεια να φωτίζεται, είναι τα Multimedia Keys. Λοιπόν, έχουμε τρία διαφορετικά προφίλ. Έχουμε εδώ πέρα G1, G2, για το προφίλ 1 για το G1. Έχουμε και το προφίλ G2. Δηλαδή, όταν φωτίζω το G1 προφίλ, ανάβει μόνο το G1 φωτάκι. Όταν ανάβω το G2 προφίλ, ανάβει το G2 φωτάκι. Όταν έχουμε το G3, ανάβει το G1 και το G2 ταυτόχρονα. Λοιπόν, η αίσθησή του είναι πάρα πολύ όμορφη. Τα χρώματά του είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το πληκτρολόγιο. Να σας πω την αλήθεια, ακόμα δεν ξέρω την ακριβή του τιμή, γιατί είναι ολοκένουργιο προϊόν. Ακόμα τώρα, την τελευταία εβδομάδα, κυκλοφορεί στην αγορά. Πιο φρέσκο δεν γίνεται. Κατευθείαν με το που ήρθε μου το έδωσαν. Ακόμα δεν ξέρω τι κάνει τη τιμή του, να σας πω ακριβώς. Έκανα μια μικρή έρευνα και είδα ότι κάποια καταστήματα το έχουν γύρω στα 50 ευρώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος, γιατί δεν μπορώ να πω την ακριβή του τιμή, μιας και δεν έχω ενημερωθεί ακόμη πόσο πωλείται στα καταστήματα. Είναι πάρα πολύ όμορφο πληκτρολόγιο, πάρα πολύ συμπαγές, πάρα πολύ όμορφο και γερό. Το πιάνεις και καταλαβαίνεις ότι είναι συμπαγές πληκτρολόγιο. Τα πλήκτρα του είναι μεμβράνης, δεν είναι μηχανικό, ξαναλέω. Έχει τα macro keys. Βέβαια, δεν μπορώ παρά να το συγκρίνω με το Hanzo που έκανα τις προάλλες της Element. Εκείνο προσφέρει παραπάνω επιλογές στα χρώματα.
Η αλήθεια είναι ότι πάνω κάτω σε αντοχές μοιάζουν, αν και αυτό μου φαίνεται λίγο πιο συμπαγές, πιο στερεό. Το υλικό του είναι αρκετά όμορφο. Αρκετά ωραίο. Λοιπόν, βέβαια αυτό προσφέρει την επιλογή των multimedia keys και των εφαρμογών εδώ πέρα, κάτι το οποίο δεν προσφέρει το Hanzo της Element, όμως έχουν και τα δύο multimedia macro keys, με συγχωρείτε, πλήκτρα. Αυτό εδώ ήταν το πληκτρολόγιο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε όμορφο, πραγματικά είναι πάρα πολύ συμπαγές, πάρα πολύ ωραίο πληκτρολόγιο και θα το κρατήσω λίγο να δω πώς είναι πριν να το επιστρέψω πίσω στο κατάστημα. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Σήμερα ελπίζω να σας άρεσε, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα το unboxing, είναι σε white box. Ελπίζω να θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου Βασίλη από το BG Gaming, το link για το κανάλι του είναι κάτω, που μου έδωσε τη συμβολή να το φτιάξω. Νομίζω ότι μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο άβολο με τόσο μεγάλα προϊόντα. Πραγματικά, για να καταλάβετε, βάζω στο πλάι το χέρι μου για να καταλάβετε πόσο τεράστιο είναι το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ συμπαγές. Ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, ξαναλέω τελευταία φορά, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω έτσι βίντεο, να ανεβάζω την ποιότητα. Η κάμερα, αν με ρωτάτε, που πήρα η τελευταία, είναι αρκετά όμορφη. Βλέπετε τη διαφορά στα βίντεο, στα προηγούμενα και στα τωρινά. Αυτό είναι το πρώτο unboxing με την καινούργια μας κάμερα. Λοιπόν, Check Tech Now, Κώστας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη και υπέροχη μέρα. Γεια σας.